Εκλογές διεξάγονται τις επόμενες ημέρες στους τρεις Δήμους του νησιού για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων στα Αδελφάτα, γυροκομείο και ορφανοτροφείο, υπό την επίβλεψη της αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι εκλογές, στις οποίες ψηφίζουν αποκλειστικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας θα διεξαχθούν στις 24 Μαρτίου και μία εβδομάδα μετά, την επόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου, στους Δήμους Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας. Τα διοικητικά συμβούλια των αδελφάτων είναι πενταμελή με επιπλέον δύο αναπληρωματικά μέλη, ενώ ο πρόεδρός τους ορίζεται εξ οφίτσιο ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας Χρήστος Κούρτης. Τα τέσσερα αυτά μέλη δεν επιτρέπεται να είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Πρέπει να είναι άτομα τα οποία είναι επιπόληπτοι πολίτες της Κέρκυρας. Με προφανώς καθαρό ποινικό μητρό, έχει ορισμένες διαδικασίες για να γίνει, για να εγκριθεί η υποψηφιότητα. Οι εκλογές γίνονται υπό την επίβλεψη της περιφέρειας της αποκεντρωμένης διοίκησης των Ιωνίων Ίσων. Αυτοί διεξάγουν τις εκλογές. Γίνονται συγχρόνως και στα τρία δημοτικά συμβούλια, και Κεντρικής Κέρκυρας, Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας. Ψηφίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και υπάρχουν ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες οι οποίες έχουν εγκριθεί από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Η συμμετοχή είναι, για το γεροκομείο είναι όντως 11 άτομα, για το ορφανοτροφείο έχουν υποβάλει 13 άτομα υποψηφιότητα. Άρα θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στο ένα με 11 ονόματα και στο άλλο με 13 ονόματα και στη διαδικασία που θα γίνει την εκλογική στα δημοτικά συμβούλια θα κληθούμε να βάλουμε μέχρι 6 σταυρούς. Διότι εκλέγονται οι 4 και 2 αναπληρωματικοί. Ο Δήμαρχος ο κ. Μαχημάρης έχει αποφασίσει να κάνει τις εκλογές στις 24, όπως είχε έρθει αρχικά το έγγραφο από την αποκεντρωμένη. Το έγγραφο όμως δίνει τη δυνατότητα να γίνουν οι εκλογές αυτή την Κυριακή στις 24 ή την επομένη. Στις 24 του μηνός, ξέρετε, είναι πριν από την 25 Μαρτίου, είναι και η Κυριακή της Ορθοδοξίας, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες η Δήμη και έτσι αποφασίστη στο δικό μας Δήμο και στον Δήμο της Νότιας Κέρκυρας να γίνουν στις 31 του μηνός. Ο κ. Μαχημάρης είπε θα τις κάνει στις 24 του μηνός. Οι κάλπες θα κρατηθούν, διότι οι ψηφοφορίες είναι σφραγισμένες υπό την επίβλεψη της αποκεντρωμένης και θα γίνουν και εκλογές μετά στις 31 του μηνός στα άλλα δύο δημοτικά συμβούλια και μετά θα ανοίξουν οι κάλπες. Και για τα δύο λοιπόν είναι η κυρία Δοβανά Σταυρούλα του Απόστολου, η κυρία Καβαδία Ασπασία του Δημητρίου, ο κύριος Κοσκινάς Χρήστος του Απόστολου, ο κύριος Κομιανός Προκόπης του Βασίλειου, ο κύριος Λάσκαρης Χριστόφορος του Ιωάννη, η κυρία Μουμούρη Ελένη του Πέτρου, ο κύριος Κρητικός Ανδρέας του Κωνσταντίνου, η κυρία Παπαδημητρίου Βασιλική του Ευθυμίου, ο κύριος Πουλής Ξενοφόντας του Αλέξανδρου, η κυρία Πουλιάση Χαραλαμπία του Αθανασίου, η κυρία Ντούρου Πανορέα του Κωνσταντίνου, ο κύριος Τσουρούκης Μάρκος του Σπυρίδωνος, ο κύριος Τσιριγκάκης Κώστας του Σταματίου, η κυρία Χιρδάρη Αγγελική του Κωνσταντίνου, η κυρία Τζάνε Παναγιώτα του Νικολάου, ο κύριος Τουρούκης Μάρκος του Σπυρίδωνος,